είναι να συμφωνήσουμε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Φαίνεται ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία στη συγκυρία και για να περπατήσουμε το αμέσως διάστημα. Δεν είναι γενικώς μια κουβέντα. Θα παίξει ρόλο σε πολλά επίπεδα. Θα το καταφέρουμε. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να εκφράσω και τον προσωπικό αλλά και τον κομματικό και τον κοινοβουλευτικό αποτροπιασμό μας για την τρομοκρατικό χτύπημα χτες στον κύριο Λουκά Παπαδήμο και να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση. Να πω επίσης εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, όχι τουριστικής ασφάλειας όπως ακούστηκε, και να επισημάνω ότι η αριστερά, η δική μας αριστερά, έχει τελειώσει με το θέμα της βίας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει χτυπήσει την τρομοκρατία όσο κανένας άλλος και είναι τουλάχιστον πολιτική αλητεία να βγαίνουν άνθρωποι, πολιτικοί όπως ο κύριος Ψαριανός και να θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ ή τον Πρωθυπουργό ηθικούς αυτούργους, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς έχουμε λήξει πολλά χρόνια και να υπενθυμίσω ότι η Αυγή ήταν η μόνη εφημερίδα, νομίζω και ο Ριζοσπάστης, που αρνιόντουσαν κατηγορηματικά να δημοσιεύουν προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων για να μην γίνονται αναπαραγωγή και συγκεκριμένα και το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα έχει την αντίληψη ότι τέτοιου είδους ενέργειες συνεισφέρουν σε μια κατεύθυνση, δηλαδή ισχυροποίηση κατασταλτικών μηχανισμών κλπ. Ας μην όμως αυτό, να το κρατήσουμε όμως το θέμα, ξεχάσετε το ερώτημά μας προς στιγμή, άρα, να λοιπόν, περάσουμε για το ίδιο θέμα, στον κύριο Τσιάρα. Είναι σημαντικό να το πούμε, κυρίως για αυτό που λέει. Έχουμε καταδικάσει όλη τη βία, ας την καταδικάσουν όλοι, και ιστορικά τη βία, όπως το παρακράτος, γιατί είχαμε και τη δολοφονία, την επέτειο της δολοφονίας του Λαμπράκη. Για να μην ακούγονται ανιστόρητα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Κύριε Τσιάν. Προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Ελλάδα. Είναι δύσκολη γιατί το χθεσινό γεγονός νομίζω ότι βάζει πάρα πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το ρόλο της τρομοκρατίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Πολύ δε περισσότερο όταν ουσιαστικά σε ένα κλίμα που ξέρουμε πολύ καλά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά και έχει ενδεχομένως με δηλώσεις στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις εναντίον προσώπων, βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός να εξελίσσεται. Προφανώς είναι θέμα δημοκρατίας. Τώρα, το αν μπορεί κανείς συγκεκριμικά να δημιουργήσει συνδέσεις ή όχι, νομίζω ότι είναι στην κρίση του καθενός να το κάνει ή να μην το κάνει με το δικό του τρόπο. Στην κρίση του καθενός, όπως λέτε. Στην κρίση του καθενός. Αν το αφήνετε έτσι, σημαίνει ότι δεν έχετε θέση. Δεν έχετε θέση για αυτό το γεγονός. Άρα λοιπόν και εσείς αφήνετε υπήρξαν πρόσωπα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν θα κάνει καλό σε κανέναν. Αλλά υπήρξαν πρόσωπα τα οποία λειτουργήσαν ακόμη και μέσα από το χώρο της κυβερνητικής παράταξης, που η σχέση τους με την τρομοκρατία ή οι δηλώσεις υπεράσπισης της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι δημιουργήσαν πάρα πολλά ερωτηματικά. Θα μου επιτρέψετε. Αυτό δεν να μπορεί. Αφήστε με, σας παρακαλώ, σας άκουσα και εγώ μετά. Ό,τι θέλετε θα το κάνετε αμέσως μετά το σχολιασμό. Έχει πολύ αυτό όμως σημασία. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος βουλευτής, εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι 17 Νοεμβρίου ήταν καλή, ή όταν υπάρχει ένας Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος ξέρουμε τι σχέσεις είχε με συγκεκριμένα πρόσωπα της τρομοκρατίας. Όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα βγάζει έξω από το κάδρο της οποιασδήποτε αξιολόγησης μιας πραγματικότητας ή κάποιων γεγονότων που εξελίσσονται με τον έναν άλλο τρόπο. Θέση, κύριε Τσιάρα, δεν εγώ προσέξτε, εγώ δεν με έμφωμαι κανέναν αυτή τη στιγμή. Έχετε θέση. Προσέξτε. Ότι στη δημοκρατία η σκληρή αντιπαράθεση σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο σημαίνει δημοκρατία με διαλεκτικό τρόπο. Από εκεί και πέρα η βία είναι ένα άλλο θέμα. Το να προσπαθεί επίσης ένα Υπουργείο, το Δικαιοσύνης, να προστατεύσει τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε κρατούμενου και να εξασφαλίσει τις καλές συνθήκες, γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί εκδικητικά, είναι ένα επίσης άλλο θέμα και δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Τσιάρας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι τρομοκρατών κλπ. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε τα θέματα για τα οποία μιλάμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει διχαστικός λόγος. Η σκληρή αντιπαράθεση είναι πραγματικά προϋπόθεση της δημοκρατίας. Προϋπόθεση της δημοκρατίας. Διχαστικός λόγος υπάρχει όταν στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία προσωπικά, στοιχεία τα οποία δημιουργούν μίσος για λόγους ταυτότητας, εκεί πραγματικά
και είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι ο ρατσιστικός λόγος αυτό που είπε ένας Χρυσαυγίτης εχθές στη Βουλή, τα κτίνη για κάποιους πολιτισμούς, για τους μουσουλμάνους. Αυτό είναι πραγματικά ρατσιστικός λόγος. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε τη σκληρή αντιπαράθεση, γιατί πρέπει να υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση, αυτό είναι η δημοκρατία. Μέχρι να πείσω για το επιχείρημά μου, εκεί βασίστηκε η δημοκρατία, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Οι υπαινιγμοί κατά της αριστεράς και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε και ο κύριος Τσιάρας, ότι έχουμε σχέσεις με τρομοκράτες, να ξεχωρίζουμε τι σημαίνει απόδοση δικαίου, ότι πρέπει να τηρείται στην απόδοση δικαίου για τον οποιονδήποτε από την πολιτεία. Μάλιστα. Να περιφερθεί. Έχετε κάτι να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το